Ξέρετε, τελειώνοντας τη γωνιά, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ επειδή μία από τις δράσεις μου είναι και η χώρη εστίασης, έχουμε δύο καφέ μπαρ, μάλλον τώρα ένα, γιατί τώρα το κλείσαμε λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν ήταν και εργοφόρος, είδα όμως ότι τα τελευταία 8 χρόνια συμμετέχοντα σε δύο τέτοιες δράσεις, σε δύο καταστήματα, τα οποία είναι στην 25η Μαρτίου, και γνωστή ο κόσμος, την οποία. Την κυρία, α πούμε, τον κύριο. Περάστε πίσω να γνωρίσω ο κύριο Στεφίλη, ο οποίο προσήλθε. Λοιπόν, σε μία από την 25η Μαρτίου, που τουλάχιστον τρεις γενναίες κυκλισιωτών μεγάλωσαν, έχοντας τη διάτσα, αν θέλετε, δηλώντας την λαϊκή του διοικητή. Εγώ που είμαι υποβαθμισμένη και ξέρετε κάτι, εγώ που έχω λοιπόν αυτή την ενασχόληση στα δύο καταστήματα στα τελευταία 9 χρόνια, και αν θέλετε, μπορεί ο κ. Νικολαίδης να το ψάξει, πλήρωσα 115.000 ευρώ στο Δήμο. Φαντάζομαι πως κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μου, πολύ λίγοι, που είναι στην 25η Μαρτίου και στην κάθετη Θεσσαλονίκη, έχουν δώσει αντίστοιχα χρήματα στο Δήμο. Άρα λοιπόν ο Δήμος Κυλικής έχει στράξει 100.000 ευρώ από αυτά τα μαγαζιά, τα οποία, αν θέλετε και πιστεύω, και αν κάνω λάθος, ενθώστε με, είναι ανταποδοτικά. Ποια είναι ανταποδοτικό? Εισέπραξε ο Δήμος λοιπόν από το 2 παλαιότερα, τα 100,5, τα 100 από εμένα, 115.000 ευρώ. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που συναντάχθηκαν στην 25η Μαρτίου και δεν είχε κάνει καμία παρέμβαση τα τελευταία 10 χρόνια σε εκείνη την οδό, στην οποία ήταν αναβάλλοντα μεγάλε τρεις ολόκληρες γενναίες και οικισιωτών. Και κάποιοι άνθρωποι δίνουν τη μάχη τους εκεί για να κρατήσουν τα καταστήματά τους και έχουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Λένε ποια είναι η δράση του Δήμου για να βοηθήσει τους άπαγους συνδημότες μας. Μα πώς δηλαδή. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι είναι πια η ώρα να πάρετε μια απόφαση και να κάνετε πράξη αυτό που εσείς υποσχεθήκατε στους ανθρώπους που δρούν στην 25η Μαρτίου, ότι θα αναβαθμίσετε την 25η Μαρτίου πριν 2 χρόνια, και ήμουν και εγώ παρόν, ήταν και εσείς κύριε Δημαρχέ, ήταν και η κυρία Αναστασιάδη τότε, με τους εκπροσώπους αυτών των ανθρώπων, που ένας από αυτούς είμαι και εγώ και δεν κάνατε τίποτα. Και έχετε εισπράξει πάρα πολλά λεφτά και δείτε τα δικά μου κύριε Νικολαίδη, δεν ξέρω αν εδώ δεν το βλέπω. 115.000 ευρώ οι δύο δικές μου επιχειρήσεις, άρα λοιπόν εκατοντάδες θα θέλατε να το δούμε. Επαναλαμβάνω και γιατί ξέρετε κάτι, πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί πάρα πολλά λεφτά και δεν κάνετε τίποτα για αυτούς. Ίσως θα σας αφήσω, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.